φωνή της γράφει. Κάθε φορά που βγαίνει στην σκηνή η Πάολα, επικρατεί πανικός. Μαζί! Μου αρέσουν τα τραγούδια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Η λαϊκή χρειά της έχει κερδίσει και τον Σταμάτη Κραουνάκη. Είναι η συγκλονιστικότερη λαϊκή τραγουδίστρια των ημερών μας. Τιμή μου είναι. Τιμή μου είναι, γιατί είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Χωρίς έρωτα, όπως λέει, δεν ζει. Πλατωνικά ερωτεύομαι. Δηλαδή, θέλω κάθε φορά, μπορεί να είναι μία γιαγιά. Μπορεί να είναι ένας κύριος ηλικιωμένος. Μπορεί να είναι ένα μικρό παιδί. Θέλω κάθε φορά που βγαίνω εκεί πάνω να υπάρχει ενδιαφέρον για να μπορέσω να δουλέψω. Τελευταίους μήνες στο Facebook, το Twitter και όχι μόνο έχουν γεμίσει με ανέκδοτα για την Πάολα. Εκείνη αποδεικνύει πως έχει χιούμορ. Τι, θα απαντήσουμε γαβηγή ζωντάς. Μου έδειξε η κόρη μου προχθές, που της έχω πει κιόλας να μην μπαίνει να τα βλέπει αυτά. Μου έχει δείξει μία φωτογραφία που είμαι ζωγραφισμένη μητούλα και έχω και αυτάκια. Γέλασα πραγματικά όμως πολύ στον καναπέ μου, το γέλασα. Και μου έχω δώσει και ιδέα την επόμενη αφίσα να την κάνω έτσι με κόκαλο στο στόμα. Έλα. Φορές θα αισθανθεί άσχημα. Νιώθω περίεργα γιατί λέω, μα δεν σου έχω κάνει κάτι. Οποιοςδήποτε είναι αυτός που το γράφει. Γιατί, και μετά λέω, Πάολα μου, λέω στον εαυτό μου, μπορεί το παλικάρι, η κοπέλα που το γράφει, να μην είναι καλά με τον εαυτό της. Μπορεί να μην πέρασε καλά παιδικά χρόνια. Δεν πτωείται όμως και συνεχίζει. Να συνεχίσουν. Άλλωστε, οι πόντοι γίνανε ακόμη πιο γνωστοί από το ανέκδοτο. Να με κάνουν και εμένα θεά. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, λέει, και ξεσηκώνει τον κόσμο. Διάλειμμα στην καριέρα της Ρούλας Κορομιλά.